ούτε τιμωριά, ούτε πουθενά. Απεγκλωβισμό ζητάνε τα νησιά. Ούτε τιμωριά. Σήμερα από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να χαιρετήσουμε την πραγματικά υποδειγματική συγκέντρωση την οποία διοργανώθηκε με την προσπάθεια όλων των φορέων, όλων των διαδηλωτών. Και θέλουμε να δώσουμε πραγματικά και να στείλουμε ένα μήνυμα όχι μόνο σε αυτούς, όπως είπε ο συνάδελφος ο Νάσος ο Γαλής, που εχθές προτιμήσαμε να βάλουμε το κίνημα στο γύψο, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση και να βάλει στο γύψο τα συλλαλητήρια και τις φορείες. Δίνουμε μαχητικό παρόν, συνεχίζουμε. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από την περασμένη Τρίτη, όπου οι φωτιές κατέκαψαν το κήπο της Μόριας, εκτιλήσεται μια νέα ανθρώπινη τραγωδία. Μια τραγωδία η οποία φέρει την ανεξίδηλη σφραγίδα και ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων, όλων των άλλων κομμάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζουν την πολιτική του διπλού εκλογισμού, αλλά ταυτόχρονα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το δράμα προσφύγων και μεταναστών. Ενδεικτικό αυτής της περίπτωσης είναι και η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, που προστίθεται βέβαια στο μακροσκελή κατάλογο επισκεφτέων του νησιού μας για το θέμα του προσφυγικού, ο οποίος έκανε επίσκεψη από αέρας, βόλτα με το ελικόπτερο, πάνω από το καμένο εκεί της Μόριας για να θαυμάσει τα αποτελέσματα της πολιτικής του και έπειτα μια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης πριν την αναχώρησή του. Ήρθον, είδον και απήρθον δηλαδή με λίγα λόγια, κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία. Η εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σαν αποτέλεσμα να ανάψει το φυτίλι, να πυροδοτήσει την ακάνθρωπη ορολογιακή βόμβα του hot spot της Μόριας, που σε συνδυασμό με τα ελλειπή μέτρα και τα θετικά κρούσματα κορονοϊού ευνοούν και στη διασφορά της πανδημίας. Έχει σαν αποτέλεσμα να βιώνουμε και να παρακολουθούμε εικόνες ρεπής και έσχους, με χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να κινούνται στους δρόμους και σαν νεκροταφεία. Το δράμα των προσφύγων και των μεταναστών συνεχίζεται. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν να ξεδιωθούν από τις πατρίδες τους, να περάσουν μέσα από θάλασσες και κακουχίες για να πάνε σε μια χώρα ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Και έπειτα εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας και στα νησιά μας. Στηβάχτηκαν κάτω από άγριες συνθήκες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης χωρίς καμία υγιεινή, με υποτυπώδησή της και στέγαση. Συνεχίζεται όμως και η υποκρισία της κυβέρνησης και ο εμπεγμός τόσο προς τους κατοίκους του νησιού μας όσο και προς πρόσφυγες και μετανάστες. Ενδεικτικό είναι, συνάδελφοι, ότι σε αυτή την τωρινή στιγμή που το δράμα συνεχίζεται και ενώ η κυβέρνηση μιλάει για τον καράπετε που την νοικιάστηκαν μόνο για προσωρινό κιτ, βγήκε σήμερα στην δημοσιότητα ότι το προσωρινό του κιτ, αυτό το προσωρινό, είναι για 5 χρόνια και πλέον. Στην ουσία, η κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζητά λίγο πολύ για άλλη μια φορά από τον λαό να συνηθίσει να ζει με αυτές τις εικόνες ροπής. Τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο λεσβιακός λαός, όπως δεν δέχτηκε να εξοικειωθεί με τις εικόνες από πνιγμένα παιδιά και βρέφη, έτσι δεν θα εξοικειωθεί και με αυτές τις απάνθρωπες εικόνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, εντείνουμε την αλληλεγγύη μας στους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, καλούμε τους εργαζόμενους στο λαό να συνεχίσουν να προσφέρουν έμπρακτα. Οι πρόσφατες τραγικές εξελίξεις έβγαλαν στην επιφάνεια και τα νέα σχέδια της κυβέρνησης, η οποία, ακόμα και τώρα που εκτελήσεται η τραγωδία, αντί να δώσει λύση εδώ και τώρα με την ασφαλή μεταφορά όλων των προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική Ελλάδα, σε προσωρινές ανθρώπινες εγκαταστάσεις μέχρι να πάρουν τα έγγραφά τους και να φύγουν για τις χώρες προορισμού τους, έχει μετατρέψει και πάλι το νησί σε εμπόλεμη ζώνη, ενισχύοντας την παρουσία των δυνάμεων καταστολής με δημιουργίες και πλήρες στο ΜΑΤ. Σκοπός της κυβέρνησης ήταν και είναι εξάλλου η δημιουργία νέου κέντρου φυλακής στο νησί μας. Από αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΕ, ο οποίος εξήγηλε νέες αντιλαϊκές αντεργατικές ρυθμίσεις, που για ακόμα μια φορά καλείται ο λαός να πληρώσει τα σπασμένα, αφού οι σφυροαπαλλαγές, οι υπεραποσβέσεις, η εξασφάλιση τζάμπα εργατικής δύναμης με νέα προγράμματα επιδότησης εργασίας
καθώς και η επέκταση εργατικών μέτρων που ψηφίστηκαν στο όνομα της πανδημίας και απογείωνται με ευελιξία, είναι μερικοί μόνο από τις μποναμάδες που τάχθηκαν σε μεγαλογονοδότες και βιομήχανους. Ταυτόχρονα, εν μέσω πανδημίας και με εκατοντάδες πλέον κρούσματα σε χώρους δουλειάς και νοσοκομεία, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την κατεύθυνσή της για υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, αφήνοντας το γυμνό τόσο από το αναγκαίο προσωπικό, όσο και από την υλικοτεχνική κάλυψη των άμεσων και επιγόντων λειτουργικών αναγκών. Εκτός λοιπόν των γενικότερων αντεργατικών εξαγγελιών, ο Πρωθυπουργός έκανε και εκτενή αναφορά για τη δημιουργία και ύπαρξη ενός κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης μόνιμο στη Λέσβο. Στις δηλώσεις του μάλιστα δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στέλνει μήνυμα και απέναντι σε κάποιους ακραίους του νησιού μας. Χαρακτηρίζει δηλαδή η κυβέρνηση διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού την πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού που έδωσαν μάζι για να μην δημιουργηθεί κανένα κέρδο, ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό, ούτε στην καράβα ούτε και πεθενά ακραίους. Δεν μας προξενεί καμιά απολύτως απορία, ούτε είναι κεραυνός σε νεφρία οι δηλώσεις αυτές για μας. Είναι το φυσικό επακόλουθο και η προετοιμασία της κυβέρνησης και των επιτελείων της να υλοποιήσουν τους σκοπούς της πάσης θυσία. Λογαριάζουν όμως χωρίς το λαό της Λέσβου. Είμαστε αποφασισμένοι και από αυτό εδώ το βήμα σήμερα απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους νησιώτες σε αγωνιστική ετοιμότητα για να μείνουν τα σχέδια τους στα χαρτιά. Έχουμε εμπειρία και με δεδομένο ότι δεν θέλουμε το νησί μας να μετατραπεί σε απέραντη φυλακή, είμαστε αποφασισμένοι να μην δημιουργηθεί κανένα νέο κέντρο πάνω στο νησί, να μην ξαναλειτουργήσει το κολαστήριο της Μόριας. Ο μεγαλειώδης αγώνας που έδωσε ο λεσβιακός λαός ενάντια στις δυνάμεις κατοχής στο μάτι της κυβέρνησης το Φλεβάρι αποτελεί φάρο για τους εργαζόμενους για το λαό μας. Η νέα απόβαση δεκάδων δημιουργών καθώς και των ειδικών τεθωρακισμένων οχημάτων σαν αυτά που έδρασαν στον Εύρο τον Μάρτιο αποτελούν πρόκληση. Μόνη λύση είναι άμεσος αποτραπισμός προσφύγων και μεταναστών. Κάτι τέλος δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια της κυβέρνησης. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται και από τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών με πιο πρόσφατες αυτές του Υπουργού Χρυσοχοΐδη, ο οποίος αρκέστηκε σε συνέντευξή του να δηλώσει ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, που μιλάει βέβαια για αποσυγχώρηση ή για καπτελήση, θα υλοποιηθεί μέχρι το Πάσχα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι. Σταθερά λοιπόν, η κυβέρνηση συνεχίζει την εγκληματική της πολιτική με τον εκλογισμό προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας και την κοροϊδία προς τους κατοίκους του νησιού μας, που βέβαια καλά κρατεί εδώ και χρόνια. Πολλά ερωτηματικά όμως συναγωνιστές και συναγωνίστρες αποτελεί και η στάση της τοπικής διοίκησης του νησιού μας, όπου ακόμα δεν έχουν διαψεύσει τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα περί ανταπόκρισης από την τοπική αυτοδιοίκηση, περί ενότητας και επιθυμιότητας που αν συνεχιστεί θα προχωρήσει η λύση για τη δημιουργία κλειστής δομής στο νησί. Η στάση αυτή όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με τα αιτήματα του λαού της Λέσβου, που δίνει όλο αυτό το διάστημα αγώνα, αλλά στην ουσία υποδεικνύει ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Τα αιτήματα του λεσβιακού λαού για τον εγκλωβισμό όλων των προσφύγων και μεταναστών εδώ και τώρα, να στείλει η κυβέρνηση πλοία, να μεταφέρει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλων, για να μην δημιουργηθεί κανένα κύκλο, κανένα στρατόπεδο συγκέντρωση, είτε ανοιχτό είτε κλειστό πάνω στο νησί. Να συνεχίσει να εκφράζεται η αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες. Για να πραγματοποιηθούν τώρα μαζικά τέσσερα από το κορονοϊό τόσο σε πρόσφυγες και μετανάστες όσο και στους κατοίκους του νησιού, αλλά καθώς και για την άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και του Βοστάνιου νοσοκομείου με την πρόσληψη προσωπικού και να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι που έχουν υποστεί ζημιές από τις συνέπειες του μαζικού εγκλωβισμού, είναι αιτήματα που μόνο αυτά μπορούν να δώσουν τη λύση. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, έχουμε εμπειρία, είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε το δίκαιο με το μέρο μας. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Ούτε ανοιχτά, στρατοπέδα συγκέντρωσης δεν θέλουν τα λίγα. Ούτε κλειστά.